Τρία πράγματα. Στη διάσκεψη των Προέδρων δεν συμφωνήσαμε ότι δεχόμαστε τη βροχή των τροπολογιών. Αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σαν άλοθη για αυτή τη διαδικασία. Δεύτερον, βεβαίως το 2014 είχε φέρει πάνω από 100 τροπολογίες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. 16, αποχωρήσαμε. 16 ήταν. Αποχωρήσαμε. Ήταν πάνω από 100 και ήταν παραμονές Χριστουγέννων. Κύριε Μανιάτη, Τρίτον, να μην... μην διακόπτεστε παρακαλώ. Μην ανταγωνιζόσαστε στα κακά μεταξύ σας, αντί να τα διορθώνετε. Και τρίτον, ακούστε, αντικειμενικά, όταν έρχεται με τη μορφή του κατεπήγοντος, που σημαίνει ότι ο κάθε εισηγητής μιλάει 8, άντε με την άνοχη του Προεδρείου 10 και 11, όταν εκ των υστέρων έρχονται σε οριδόν τροπολογίες σημαντικές, δεν έχει το δικαίωμα να μιλήσει. Αντικειμενικά φημώνεται. Να πει γιατί διαφωνεί, να πει γιατί έχει επιπτώσει στον κόσμο ή ακόμα και τη συμφωνία του. Συνεπώς, η διαδικασία αυτή είναι εκφυλιστική. Θα έπρεπε και το Προεδρείο να πάρει μέτρα. Το ΚΚΕ δεν θα μείνει να το συνεχίσει, ούτε να τη συντηρήσει. Αγαπητοί συνάδελφοι, αποχωρούμε.